Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way.
Φίλες και φίλοι της Επιτραπέζας Αντισφαίρησης, γεια σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στην Ομοσπονδιακή αίθουσα θα έχουμε full δράση το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Δεκεμβρίου για την Α1 και την Α2 εθνική κατηγορία. Εγκαινιάζουμε σήμερα την συνεργασία με τον όμιλο KOUSgroup, ο όμιλος που υποστηρίζει το κανάλι στο YouTube GRE78, από το οποίο έχετε τη δυνατότητα να δείτε σε live streaming αγώνες της Α1. Ο πρώτος αγώνας που θα μεταδοθεί είναι αυτός μεταξύ του Άρη Νικαίας και του Πέρα Αθηνών, παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική στην Α1 Ανδρών. Ο αγώνας αρχίζει σε πολύ λίγο από τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα. Μπήκε στο τραπέζι ο Χριστό Χριστόνοφ. Θα αντιμετωπίσει τον Γεράσιμο Πετρή από τον Άρη Νικαίας. Ει hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Καθώς βλέπετε την προθέρμανση από τον Χριστόνοφ και τον Πετρή, να σημειώσουμε ότι στο ΣΕΦ θα γίνουν η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη αγωνιστική τόσο στην Α1 όσο και στην Α2 σε άνδρες και γυναίκες. Στην Α1 Ανδρών δεν θα γίνουν όλα τα μάτς, έχουμε αναβολές. Ο όμιλος Επιτραπέζας Αντισφαίρησης Ρεθύμνου και η ΑΕΚ δεν αγωνίζονται αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω συμμετοχής αθλητών τους στο διεθνές τουρνουά της Κύπρου. Ένα πρόγραμμα στο οποίο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στις 2 το μεσημέρι το Σάββατο σήμερα. Είναι για την πέμπτη αγωνιστική, ένα ντέρμπι που θα έχει και πρωταθλητές Ευρώπης του Απλού, τον Λεμπεσόν από τον Παναθηναϊκό, τον Οβτσάροφ από τον Ολυμπιακό. Αλλά φυσικά υπάρχει και για την Ελληνική Επιτραπέζα της Φέρης ένα ιδιαίτερο γεγονός στην Α1 κατηγορία. Με τον Άρη Νικαία, στην ομάδα που θα δείτε τώρα σε ζωντανή μετάδοση απέναντι στο Πέρα, έχει επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 28 χρόνια ο σπουδαίος Καλίνικος Κρεάγκα. Είναι στην τριάδα του Άρη Νικαίας μαζί με τον Ηλία Μιχαηλίδη. Την τριάδα του Πέρα Αθηνών την συμπληρώνουν ο Στράτος Δαμιανής και ο Πετιό Κράστεφ. Στο τραπέζι δίπλα θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τον αθλητικό όμιλο Τα Τάβλα. Δύο ματσα έχει κάθε αγωνιστική από τη στιγμή που έχουμε τις αναβολές. Διαιτήτρια του αγώνα Πέρα Άρης Νικαίας είναι η Μαρία Μητακίδου. Πρώτος πόντος για τον Πετρή. Πολύ καλό χτύπημα από τον Χριστόνοφ με το backhand διαγώνια. Έξω η μπάλα από την επίθεση, 1-2. Και άλλη χαμένη επίθεση με το forehand, το drive δηλαδή. 3-1 το σκορ, επιστρέφουν τα σερβί στον Πέτρη.
Επανάληψη του σερβίς. Αλλάζει πλευρές ο Χριστόνοφ στον αντιπαλό του που αστοχεί με τον backhand. Εδώ το σερβίς αποδίδει για τον Πετρί. Πρώτη διακοπή. Θυμίζουμε σε κάθε αριθμό πολλαπλάσιο του 6 μπορούν οι αθλητές να παίρνουν πετσέτα. 2-4. Με το σερβίς μειώνει ο Χριστόνοφ. Εδώ κάνει λάθος, χάνει το σερβίς του. Διατηρεί το προβάδισμα ο Πετρίς σε αυτό το πρώτο κομμάτι του μάτς. Δεν έχει απάντηση. Εκεί ο αθλητής του Άρη Νικαίας σε δυνατό backhand. 5-4. Και καλό άνοιγμα. Βρίσκει απροετοίμαστο τον Πετρί. Ο Χριστόνοφ στα σερβίς. Διεθνής με την Κύπρο. Στην Λευκοσία έχει γεννηθεί από Βούλγαρους γονείς. Έχει και τις δύο υπηκότητες. Δευτεραθλητής Κύπρου στο απλό Ανδρών. Πρωταθλητής Κύπρου στο διπλό Ανδρών, στο διπλό μεικτό. Στο εθνικό πρωτάθλημα έχει αγωνιστεί και στη Βουλγαρία. Και έχει αναδειχθεί πρωταθλητής επίσης στο διπλό ανδρών και το διπλό μεικτό. Γεννημένος το 97. Μουσική 8-6. Ισορροπία στο πρώτο σετ. Επτά-9. Και πάλι αποδίδει με τον backhand ο Χριστόνοφ. Φτάνει στο set ball. 11-7 με αυτό το πολύ ωραίο άνοιγμα. Το πρώτο set στον αθλητή του Πέρα. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε. Και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way.
Έναρξη στο δεύτερο σετ με σερβίς από τον Χριστόνοφ. Πήρε το πρώτο με 17. Ύστερα από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ο Άρης Νικαίας έχει 3 βαθμούς. Έχει γνωρίσει 3 ήττες. Το Πέρα βρίσκεται στην τρίτη θέση μαζί με την ΑΕΚ. 5 βαθμοί, 2 νίκες και 1 ήττα στο πρώτο κομμάτι της Α1. Εδώ είναι το λεγόμενο σόρι. Στην απόκρουση του Πετρί από μέσα απόσταση είδατε η μπάλα βρήκε στην κόχη του τραπεζιού. Ένα τώρα, σκορ που είχε υπέρ του και στο πρώτο σετ ο Πετρίς. Ωραίο σπινδιαγώνιο. Πρέπει και εκεί να βρει και μπάλα στην κόχη. Προηγείται 4-2, παίρνει τα σερβίς ο Πετρίς. Είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας στο ομαδικό εφήβων και παιδών μεταξύ άλλων διακρίσεων. Διεθνής αθλητής. Και στην κατηγορία των παιδών, αλλά και ο έφηβος. Μισοφάρις στο μεταξύ ο Χριστόνοφ, 4-4. Παίρνει διαφορετικές μπάλες και φαλτσαριστές, αλλά είναι έτοιμος ο Κύπριος αθλητής. Είδατε πόσο ωραία τελειώνει τον πόντο με το forehand. Το έστειλε πολύ πλάγια εκεί που δεν βρισκόταν ο αντίπαλος του. Και εδώ άνοιγε το παιχνίδι. Άλλαξε το σερβί στο Πετρίς, σερβίρε με το backhand, δεν του βγήκε. 4-7. Φίλε και έξω. Καλή διαφορά για τον Χριστόνοφ που παίρνει τα σερβίς. Αγωνίζεται και στη Βουλγαρία ο Χριστόνοφ σε επίπεδο διασυλλογικού πρωταθλήματος, πρώτη κατηγορία, με την Μπόροβετς. Μείωση του σκορ. Ωραίο ράλι.
Θαυμάσια χτυπήματα. Ο πόντος στον Πετρή. Κυνηγά το σκορ, κυνηγά το σετ. 9-7. Έξω η μπάλα. Περαιτέρω μείωση από τον αθλητή του Άρη Νικαίας. Από 9-5 μειώνει στον πόντο. Έχει αναγκάσει τον αντίπαλο να πάει κάπως πίσω ξανά ο Χριστόνοφ. Με μικρή βοήθεια από την τύχη. Θα πάρει τον πόντο, φτάνει στο set point. Καλό χτύπημα, ένα ακόμα με τον backhand στο κέντρο για να λήξει το δεύτερο σετ. 11-8, 2-0 μπροστά ο Χριστόνοφ. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Στο τράπεζι για πάλι οι δύο αθλητές για την συνέχεια του αγώνα. Χρήστο Χριστόνοφ προηγείται του Γεράσιμου Πέτρη με 2-0 σετ. Στο εναρκτήριο μάτς της αναμέτρησης Άρης Νικαίας Πέρα Αθηνών για την τέταρτη αγωνιστική στην ΑΕ Ανδρών. 1-0. Η διατακτική από τον Χριστόνοφ. Δύσκολες μπάλες στα πλάγια προκειμένου να ανοίξει το παιχνίδι, να υποχρεώσει τον αντίπαλο να πάει κάπως πίσω. 1-1. Καταπληκτική ενέργεια στο φαλτσαριστό σπιν, μαλακό όμως σπιν του Χριστόνοφ. Πήρε θέση και επιτέθηκε δυνατά ο Πετρής. Έλεγξε τα drive του αντιπάλου, μετά ο Χριστόνοφ έβγαλε ένα καταπληκτικό backhand. Πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχουν και οι φίλοι του αθλήματος εδώ την ευκαιρία να διαπιστώσουν τις ικανότητές του. Πέρασε μπροστά τώρα με 3-2. Τρία-τρία και δικαίωμα για πετσέτα. Καλή υποδοχή. Γυρίζει για το φάλσο πίσω ο Πετρής.
ελέγχοντας το σπιν. Παίρνει τον πόντο ο αθλητής του Άρη. Πέντε-τέσσερα. Είχε φάλτσο η μπάλα, θέλησε να την παίξει δυνατά με τον μπάκαντο ο Πετρής. Λόγω του φάλτσου βγήκε έξω. Πέντε-πέντε. Θα έχετε παρατηρήσει σε όλα τα σετ ένα μικρό προβάδισμα στο πρώτο κομμάτι για τον Πετρή, το οποίο κάλυπτε κάθε φορά ο Χριστόνοφ. Αυτό συνέβη και τώρα, το 5-3 έγινε 5-5 και time out, σπευσμένα, ζητάει ο αθλητής του Άρη. Στην επιστροφή από το time out, 6-5 με το σερβίς του Χριστόνοφ. Και ένα ακόμα καλό σερβίς. Δεν έχει απάντηση ο Πετρής. Τέταρτο συνεχόμενος πόντος για τον αθλητή του Πέρα. Σταματάει ο πόντος καθώς έχει μπει μπαλάκι από το διπλάνο τραπέζι. Καλό backhand από τον Πετρή που μειώνει σε 8-6. Ο Πετρής που έχει παίξει και δύο τελικούς στο αγώνισμα του Απλού σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, στο εφηβικό αλλά και στην κατηγορία των νέων ανδρών. Δύο ασημένια μετάλλια στο Απλό. Όπλο του Χριστόνοφ και το σερβίς. Ελέγχει εδώ με τον μπλόκο ο Πετρής, δίνοντας την μπάλα σε διαφορετικά σημεία και κυνηγά τις πιθανότητες του πάντα. 7-9. Και πάλι όμως τον στριμώχνει, όπως λέμε, ο Χριστόνοφ. Match ball. Και με αυτό το forward spin τελειώνει το πρώτο match. Ο Χρήστο Χριστόνοφ του Πέρα επικρατεί με 3-0 σε του Γεράσιμου Πέτρη. Το Πέρα προηγείται του Αρνικίας με 1-0.
δεύτερο στη σειρά παιχνίδι στην αναμετρήση του Πέρα Αθηνών με τον Άρη Νικαίας. Ο σπουδαίος, ο θρυλικός Καλίνκος Κρεάγκα με το κίτρινο μπλουζάκι για τον Άρη Νικαίας απέναντί του. Ο Πετιό Κράστεφ, ο Βουλγάρος, πολύ γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους, με μεγάλη ήδη θητεία στην ελληνική Α1. Θυμίζουμε προηγείται ο AS Pera με 1-0 μετά την νίκη του Χριστόνοφ απέναντι στον Πέτρη με 3-0 σετ. Σημειώνουμε επίσης ότι η νίκη 3 αναδεικνύεται η ομάδα που φτάνει πρώτη στις 4 επιμέρους νίκες. Ατομικά τα 6 πρώτα παιχνίδια, αν ο αγώνας φτάσει στο 3-3, όλα κρίνονται στο διπλό. Ο Κρεάγκα είναι στα σερβίς. 0-1. Για τον Κράστεφ. Τυχερός εδώ. Δεύτερη φορά, φιλέ και μέσα. Μηδέν τέσσερα. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Κράστεφ. Πολύ καλό χτύπημα με τον backhand στην ευθεία από τον Κρεάγκα για το πρώτο του πόντο στο μάτς. Πολύ καλή απάντηση από τον Κράστεφ στο δυνατό backhand του Κρεάγκα. 6-1. Κατέβασε την μπάλα εδώ που λέμε ο Κρεάγκα. Την έκανε λίγο σπρωχτή. Γι' αυτό πήγε στο φιλέ το χτύπημα από τον Κράστεφ. Έξω το forehand. Κρατάει καλή διαφορά ο Κράστεφ. Εδώ το sorry το κάνει ο Κρεάγκα, η μπάλα στην άκρη του τραπεζιού στο πλάι. Δύο forehand φέρνουν τη μείωση του σκορ σε 7-4. Καλό backhand, παίρνει ένα ρίσκο, Κρεάγκα δεν του βγαίνει. 4-8. Ήταν καλοκαίρι του 1995 όταν ο Κρεάγκα άφηνε την Ελλάδα και το αθλητικό κέντρο Ζωγράφου, την ομάδα στην οποία έκανε δελτίο όταν ήρθε από την Ρουμανία το καλοκαίρι του 89. Μετά από συνεχόμενα πρωταθλήματα, ο Κρεάγκα άρχισε τη διεθνή καριέρα πηγαίνοντας πρώτα στην Γερμανία. Και μετά από μια μεγάλη ζηλευτή καριέρα. Ενώ εδώ βλέπετε ένα σπουδαίο χτύπημα που άνεκαθεν ήταν το χαρακτηριστικό του Κρεάγκα. Το backhand spin. Καλό διαγώνιο forehand από τον Κράστεφ για το 9-7. Λέγαμε για τον Καλίνικο, γύρισε στην ελληνική Α1 μετά από 28 χρόνια στην δύση της καριέρας του.
φίλε και μέσα εδώ. 8-9. Εδώ βρίσκει αέρα. Σε αυτό το backhand 18. Σε μια ζηλευτή πορεία, σε ξένους συλλόγους, με διακρίσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό, για τον Κρεάγκα, με διάφορες ομάδες. Μεγάλη καριέρα βεβαίως στην Ενεμπόν, τη γαλλική, για 14 χρόνια. Ο Κράστεφ έχει δεύτερο set ball, 19. Με τη βοήθεια του φιλέ, σε αυτό το forehand το δυνατό, φιλέ και μέσα η μπάλα, ο Κράστεφ θα πάρει το πρώτο set απέναντι στον Κρεάγκα με 11-9. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, if you can always achieve your goals, the KOUS way. Σερβίς από τον Κράστεφ άρχισε το δεύτερο σετ. 0-1. Καλό σερβίς. Ανάποδο το λεγόμενο. Τον μιμείται ο Κρεάγκα. Καλό με κάτω φάλτσο. Καταπληκτική ενέργεια. Ίσως δεν το αντιληφθήκατε, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Σε μια μπαγιά που είχε πολύ φάλτσο, καθώς πήγε φιλέ και μέσα, έβαλε τη ρακέτα σωστά ο Καλίνικος, ίσα ίσα τον μπαλάκι να επιστραφεί στο τραπέζι, αλλά λόγω των φάλτσων το μπαλάκι δεν γκέλαρε, δεν έκανε αναπήδηση και σύρθηκε κυριολεκτικά πάνω στο τραπέζι. Ένα highlight μας χάρισε εδώ ο Κρεάγκα. Highlight που έχουμε δει φυσικά πολλές φορές, αλλά όχι συχνά. Το καλό ξεκίνημα το κάνει εδώ ο αθλητής του Άρη Νικαίας. Ο κορυφαίος διαχρονικά αθλητής της Ελληνικής Επιτροπής Αντισφαίρησης. Περνάει την επίθεση του ο Κράστεφ. Καλή ενέργεια, ίσως βρήκε και λίγο στο φιλέ η μπάλα, γι' αυτό είδατε τον Κρεάγκα να σηκώνει το χέρι, να ζητά συγγνώμη. Έξω το σπιν. Είναι καλή διαφορά αυτή για τον Κρεάγκα με 8-3.
Και εδώ η τακτική του βγαίνει, σερβίς στο forehand και αμέσως μετά πιεστική μπάλα στην ευθεία με τον backhand στο ίδιο σημείο. Πολλές ευκαιρίες στον Καλίνικο Κρεάγκα να πάρει το σετ. 11-3. 1-1 ισοφαρίζει ο αθλητής του Αρνικίας στον αγώνα με τον Κράστεφ. Ει hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Μεγάλος πόντος, πηγαίνει στον Κρεάγκα, πόντος και με τεχνική, πόντος με κερά χτυπήματα. -2. Με τη βοήθεια του Φιλέ και παίζοντας σε διαφορετικές πλευρές. Ο Κρεάγκα παίρνει το τρίτο πόντο. Καλό σερβίς στο φόρχα του αντιπάλου. 3-1. Κρεάγκα που είναι στο νούμερο 21 του ελληνικού πίνακα αξιολόγησης του Δεκεμβρίου. Ο Κράστεφ είναι στο νούμερο 18. Τέσσερα τα σερβί στον Βουλγαρό. Ο Κράστεφ που εκμεταλλεύεται το δικαίωμα να αγωνίζεται σε διαφορετικά πρωταθλήματα του εξωτερικού. Στη Βουλγαρία δεν αγωνίζεται, αλλά είναι σε 4 χώρες. Εκτός από το Πέρα, είναι στην Σερβία με την Βέουτζιν. Και στα ακόμα πιο μεγάλα πρωταθλήματα της Σουηδίας με την Μούνκενταλ, αγωνίζεται και στην Ισπανία με την Λέκα 9. Σπορ και θέαμα άλλη μια φορά. Με τον Καλίνικο Κρεάγκα να δείχνει πόσο αντέχει στα 51 του. Υπήρξε έτσι κι αλλιώς ένας από τους θεαματικότερους παίκτες στον κόσμο. Μουσική 4-6. Είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Κράστεφ. Ξανά μπροστά με 2 πόντους ο Κρεάγκα. Thank you.
Νέο σπουδαίος πόντος. Από τον μπάκα δική ήταν πολύ δύσκολο το χτύπημα του Κράστεφ να το γυρίσει ο Κρεάγκα. 5-6. Εδώ χάνει το δικό του backhand το Κράστεφ. Είναι η δεύτερη θητεία του στο Πέρα. Οι Έλληνες φιλάθλοι τον έχουν δει και στην Ορεστιάδα, στη φιλία Ορεστιάδας και στον Παναθηναϊκό. Λίγο βγήκε η μπάλα από το τραπέζι σε αυτήν την υποδοχή του Κράστεφ. Δεν ήταν εύκολο για τον Κρεάγκα να βγάλει το forehand. Αυτό ήταν πιο απλό, γιατί η μπάλα βγήκε έξω, όπως λέμε. Έξι οχτώ. Μαλακή επίθεση του Κράσεφ, είναι έτοιμος να επιτεθεί δυνατά διαγώνια ο Κρεάγκα. Κάπως φαλτσαριστά θέλησε εκεί να δώσει την πρώτη παγιά. 9-7. Και πάλι ένας πόντος που πηγαίνει στο σπιν, στο σπιν. Επικρατεί ο Κράστεφ τώρα. Και time out παίρνει ο Κρεάγκα. Στο ρόστερ του Άρνικιας και ο Σταύρος Βρετάκος. Είναι και προπονητικό δίδυμο στο σωματείο μαζί με τον Ηλία Μιχαηλίδη. Ο Άρης Νικαίας που έχει και πόλωνο αθλητή στην σύνθεσή του ήταν παρόν στο πρώτο αγωνιστικό διήμερο. Δεν έχει έρθει στην Αθήνα στο δεύτερο. Ο Μίλος Σάβτσακ είναι ο Πολωνός που συμπληρώνει το ρόστερ του Άρη. Με την επίθεσή του φτάνει στο set ball ο Κρεάγκα. Αθλητή του Άρη Νικαίας, ο οποίος έλεγξε το χτύπημα το επιθετικό του Κράστεφ και πήρε το σετ με 11-8. Ει hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα.
αποτελεσματικός με το backhand και αυτή τη φορά στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ ο Κρεάγκα 1-0. Καλό σερβίς, ελάχιστα η μπάλα βγαίνει από το τραπέζι, δεν μπόρεσε να τη βρει ο Κρεάγκα 1-1. Καλή υποδοχή από τον Κράστεφ. Τέσσερις φορές πρωταθλητής Βουλγαρίας στο απλό ανδρών. Χρυσός Βαλκάνιο νίκης στο διπλό ανδρών. Ο Βουλγάρος. Τις κορυφές διακρίσεις του Κρεάγκα βέβαια χρειάζεται ένα ολόκληρο μάτς για να τις απαριθμίσουμε. Με την πρώτη ευκαιρία θα πούμε τις σημαντικότερες. Πολύ καλή επίθεση. Με δύναμη και φάλτσο με τον backhand ο Κράστεφ. 2-4. Δίνει την ευκαιρία στον αντίπαλο να ξεκινήσει επίθεση, όχι όμως με δύναμη, προκειμένου να πάρει εκείνος θέση μετά, να επιτεθεί. Το ίδιο κάνει και τώρα ο Κρεάγκα, αυτή τη φορά όμως είναι άστοχος. 5-3. Έχει βρει μπάλα στο φιλέ, επανάληψη. Όπως υποδεικνύει αμέσως και η Μαρία Μητακίδου. Ξαναβρίσκει στο φιλέ, μόνο που αυτή τη φορά βγαίνει out το μπαλάκι. Σφάλμα από τον Κραστεφ. 5-4. Σφάλμα στην υποδοχή εδώ από τον Κρεάγκα που δεν κατάλαβε τα φάλτσα. 4-6. Ήταν έτοιμος ο Κράστεφ να κάνει κίνηση pivot. Είδατε πόσο ωραία γύρισε να παίξει με το forehand δυνατά. Και εδώ περίμενε την μπάλα έξω και επιτέθηκε. Το 8-4. Με τεχνική πόλη αυτός ο πόντος. Όπως πέρασε με φαλτζάκι την μπάλα ο Κρεάγκα. Chop block που λέμε από τον Κράστεφ. Κρίνεται εύκολα αυτό το σετ για τον Βούλγαρο αθλητή του Πέρα. Και με χαμένο σερβίς του Κρεάγκα το φινάλε. 11-4, 2-2. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Καλίνκος Κρέαγκα στα σερβίς, ο αθλητής με τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Με τα 2 ασημένια από παγκόσμια κύπελα. Με τις 5 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες. Με τις πρωτιές σε επίπεδο μεσογειακών και βαλκανικών αγώνων. Εδώ κάνει και μια έξοχη ενέργεια καρφώνοντας την μπάλα, διαγώνια.
τρίτος στο απλό ανδρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2003. Τρίτος στον ίδιο θεσμό και στο διπλό μεικτό. Ένα, δύο. Καταπληκτικός πόντος. Έχει πάει πίσω ο Κρεάγκα, γυρίζει τις μπάλες, αλλά είναι πανέτοιμος ο Κράστεφ. Με διαδοχικές επιθέσεις να πάρει τον πόντο. Θα μετρήσουν φυσικά και οι δυνάμεις σε αυτό το σημείο. Του 92 γεννηθής ο Κράστεφ, 20 χρόνια από την χρονιά που γεννήθηκε ο Κρεάγκα. Του 72 γεννηθής ο πρωταθλητής μας. Δύο-τρία. Εξαιρετική ενέργεια με το backhand. Τρία-τρία. Έλεγξε καλά το σερβίς και μετά πήρε την μπάλα εκεί που ήθελε ο Κρεάγκα για να επιτεθεί με πολύ φάλτσο. Και εδώ θα στείλει την μπάλα εκεί που δεν βρίσκεται ο αντιπαλός του. Θα τον ευνηδιάσει. Χειροκροτήματα από τους φίλους του Άρη Νικαίας, οι οποίοι είχαν επιφυλάξει στην πρεμιέρα του Καλίνικου, στην επιστροφή του, μια θερμή υποδοχή, μαζί με δεκάδες ακόμα φίλους του αθλήματος που είχαν βρεθεί στο ΣΕΦ πριν από 3 εβδομάδες. Πρώτος αγώνας τότε του Καλίνικου απέναντι στον Τόμισλαβ Πουκάρ του Ολυμπιακού. Time out από την πλευρά του Κράστεφ. Φιλέ και εξώ. Καλό προβάδισμα για τον Κρεάγκα. 7-3. Τρομερή ενέργεια. Φανταστική κίνηση από τον Κράστεφ. Πάνω από την μπάλα. Κατευθείαν σπίζω σπιν. Και εδώ περνάει καλή επίθεση παράλληλα στον μπάκνα του αντιπάλου. Αμφίρροπη κρίσιμη, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Με το πέρα να προηγείται
1-0. Έπιασε το σόρι, αλλά η μπάλα ήταν βολική για τον Κρεάγκα, που βεβαίως υποτικάζεται αμέσως συγγνώμη. Και γυρίσει σωστά από την πλευρά του backhand και έπαιξε διαγώνια στα πλάγια το σπιν του. Και εδώ σε άλλο σημείο, στο σώμα του αντιπάλου, για το 9-5. Καλή επίθεση και χαμηλά από το φιλέ. 6-9. Πολύ δυνατός και εκεί ο Κράστεφ με backhand και forehand. Στους δύο πόντους και πάλι απόσταση. Κρεάγκα μπροστά, έχει και τα σέρβις. Έξω η επίθεση, με αυτόν τον τρόπο μειώνει στον πόντο πλέον ο Κράστεφ. Τι χτύπημα, τι θαυμάσιο χτύπημα από τον Κράστεφ και χαμηλά πολύ. Χτύπημα υψηλής κλάσης με το forehand. Στο όριο θα κριθεί το μάτς, στην κόψη του ξηραφιού. Έξω τώρα η επίθεση του Κράστεφ με αυτό. Το άστοχο σπιν φτάνει στο match ball ο Κρεάγκα. Κάνει την επίθεση στο σερβίς του Κράστεφ και επικρατεί ο Καλίνκος Κρεάγκα. Νικάμε 3-2 σετ τον παιδιό Κράστεφ. Ο αθλητής του Άρη Νικαίας ισοφαρίζει στο σκορ του ομαδικού σε 1-1. Αυτή είναι και η πρώτη νίκη του Καλίνικου Κρεάγκα μετά την επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Στο τρίτο, στη σειρά παιχνίδι, αναμετρώνται ο Στράτος Δαμιανής για το Πέρα Αθηνών με τον Ηλία Μιχαηλίδη. Πριν από λίγο ο Κρεάγκα επικράτησε με 3-2 σετ του παιδιού Κράστεφ.
και ισοφάρισε το σκορ ομάδων. 1-1, Άρης και Πέρα. Με το κίτρινο μπλουζάκι αριστερό χειράς ο Ηλίας Μιχαηλίδης. Δύο φορές πρωταθλητής στο top 8. Διοργάνωση που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Πρωταθλητής σε επίπεδο έφηβων και σε επίπεδο παιδών. Ο Ηλίας Μιχαηλίδης πρωταθλητής σε όλα τα αγωνίσματα στην κατηγορία των παμπέδων. Διεθνής αθλητής στις νεαρές ηλικίες. Με τον Άρη Νικαία στο ομαδικό έχει δεύτερη θέση στους εφήβους. Πρωταθλητής Ελλάδας επίσης σε αυτή την κατηγορία στο διπλό. Ο Στράτος Δαμιανής από την άλλη πλευρά τρεις φορές πρωταθλητής Ελλάδας σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες στο απλό, σε επίπεδο παμπέδων, σε επίπεδο παιδών αργότερα και σε επίπεδο νέων ανδρών. Ο Στράτος Δαμιανής που έχει και 8η θέση στην Ευρώπη με την Εθνική Ομάδα Εφήβων. Νικητής στο απλό παιδών στο Διεθνές Τουρνουά της Μάλτας παλαιότερα. Και με πολλές ακόμα πρωτιές σε άλλα αγωνίσματα, πανελλήνιες. Παίρνει το πρώτο πόντο στην έναρξη του αγώνα. Εδώ κάνει τα τερτύπια της η μπάλα. Μετά το μπλοκ που πήρε ύψος από τον Μιχαηλίδη. 2-1. Πολύ καλή επίδεση με τον μπάκαν στην ευθεία από τον Μιχαηλίδη. Στο άλλο παιχνίδι της Α1 Ανδρών που γίνεται την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός προηγείται το αθλητικό μήλου τα τάβλα με 2-0 και αξίζει φυσικά να σημειώσουμε ότι έκανε τον ντεμπούτο του ο Δημήτριο Φτσάροφ. Νίκησε με 3-0 σετ τον Γιάννη Μποσκοβίτς. Δύο μεγάλους αστέρες του Ευρωπαϊκού και του Παγκοσμίου Πικ Πογκ. Δημήτριο Φτσάροφ, του Ολυμπιακού και τον Εμμανουέλ Μπεσόν του Παναθηναϊκού. Θα έχετε την ευκαιρία να τους απολαύσετε το μεσημέρι στις 2 στον πρώτο ντερμπί των αιώνιων αντιπάλων για την Ελληνική Α1. Αστοχή σε αυτό το άνοιγμα ο Μιχαηλίδης, είναι μπροστά με 5-4 και εδώ δέχεται καλή υποδοχή από τον Δαμιανή. Θα χάσει ένα ακόμα άνοιγμα με το forehand 5-5 τα σερβίς στον αθλητή του Πέρα. Πολύ ωραία, μετά το drive πέταξε στο backhand του αντιπάλου ο Μιχαηλίδης. 6-6. Επανάληψη. Στην καλή πρώτη μπάλα του Δαμιανή δεν βρίσκει απάντηση ούτε τώρα ο Μιχαηλίδης.
Αλλά εδώ αλλάζει το φάλτσο. Η μπάλα του έρχεται πιο ψηλά και μπορεί να περάσει την δυνατή του επίθεση ο αθλητής του Άρη. Διαγώνιο σπιν. Φιλέ και μέσα, γι' αυτό είδατε τον Δαμιανή σηκώνει το χέρι. 9-8 μπροστά. Αλλάζει το σερβίς, άλλο φάλτσο. Μιχαηλίδης, έξω η υποδοχή. 9 όλα. Επίδεση στην ευθεία με γύρισμα από την πλευρά του backhand. Εδώ πολύ καλό σερβίς, δεν το ελέγχει ο Μιχαηλίδης, έτσι κλείνει το πρώτο σετ υπέρ του Δαμιανή με 11-9. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ξεκίνημα στο δεύτερο σετ. Με τα σέρβις του Δαμιάννη. Έχει πάρει το πρώτο πόντο. 1-1. Τελικό σπιν με το forehand από τον Μιχαηλίδη. Εύκολα εκεί θα περάσει ο Δαμιάννης στην μπάλα στην απέναντι πλευρά, σε σημείο που δεν βρισκόταν ο αντίπαλος. Εδώ όμως ήταν έτοιμος ο Μιχαηλίδης να βάλει σωστά τη ρακέτα με κατεύθυνση να βγάλει τον μπλοκ στην ευθεία. Βρήκε στο φιλέ η μπάλα. 5-2. Κλείνει στο backhand τον αντίπαλο ο Δαμιάννης, πολύ ωραία εδώ.
Ο Μιχαηλίδης όμως έχει τον πρώτο λόγο, 6-4. Και 6-5. Δείχνει φιλέ ο Δαμιάννης ότι βρήκε η μπάλα στο σερβίς. Όμως δεν έχει την ίδια άποψη ο Μιχαηλίδης και καθώς δεν το είδε αυτό ούτε η διαιτήτρια, η Μαρία Μητακίδου. Οπότε συμμετράει. Τώρα 8-5. Και 9-5. Αποσυντονίστηκε ο Δαμιάννης. Είχε ένα σερί χαμένων πόντων. Μετά την φάση με το πιθανό φιλέ και μέσα στο σερβίς. Είχε το πλεονέκτημα με 5 πόντους μπροστά ο Μιχαηλίδης. Τώρα υπήρξε αντίδραση από τον Δαμιάννη. Έχει μειώσει σε 18. Δεν βρίσκει την μπάλα στο σπιν ο Μιχαηλίδης. Στο πόντο πλέον η διαφορά. Τελικά με 11-9 αξιοποιεί την ευκαιρία ο Μιχαηλίδης. Οριακά παίρνει το σετ απέναντι στον Στράτο Δαμιάννη. Ισοφαρίζει σε 1-1. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Μιχαηλίδης στα σερβίς. Στο νούμερο 70 του ελληνικού πίνακα αξιολόγησης στους άνδρες αυτό το μήνα. Υπολογίζουμε και τους ξένους, τυπικά βρίσκονται και αυτοί στον πίνακα. Στο νούμερο 45 είναι το Δεκέμβριο ο Δαμιάννης. Χαμένο και αυτό το άνοιγμα από τον αθλητή του Άρη. Πολύ καλή προσπάθεια εδώ. Κατήφθηνε εξαιρετικά το μπαλάκι. Στην ευθεία το backhand ποιοτικό.
Παρότι δεν είχε την καλύτερη ισορροπία ο Δαμιανής και με το σερβίς του παίρνει και άλλο ποντό. 4-4. Άλλο σημείο απρόβλεπτα, εκεί που δεν βρισκόταν ο Δαμιανής για το 5-5. Δεν είναι καλό το σερβίς, επιτίθεται δυνατά ο αθλητής του Άρη, παίρνει τώρα το προβάδισμα. Τα 5 διακυμάνσεις. Σπουδαίο μάτς και κρίσιμο στην εξέλιξη του ομαδικού αγώνα. Μεγαλώνει το σέρι ο Μιχαηλίδης. Και εδώ περνάει ένα πολύ ωραίο forehand. Βρίσκει πάλι ανέτοιμο τον αθλητή του Πέρα, 5-9. Και εδώ όμως στέλνει σε πολύ δύσκολο σημείο την δικιά του επίθεση ο Δαμιανής. Έτοιμος να περάσει και το χτύπημα με το backhand παράλληλα. Πολύ καλή επίθεση στην γωνιά του drive. Set ball. Χάνει το σερβίς του εδώ ο Μιχαλίδης, 8-10, δικαίωμα για πετσέτα. Φιλέ και έξω. Πάλι στο όριο θα κριθεί το σετ. Έξω και η δεύτερη υποδοχή. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα σερβίς το Δαμιανή. Ισοφαρίζει 10-10. Είμαστε στην παράταση. Διαγώνιο backhand. Βγάζει κάπως εκτός θέσης τον Δαμιανή. Το αβαντάζ, ας το πούμε έτσι, για τον Μιχαηλίδη. Μεσόρι με την βοήθεια της τύχης εδώ, βλέπετε, σηκώνει το χέρι προς τον αντίπαλο. Ο Μιχαηλίδης θα πάρει το σετ με 12-10, παίρνει τώρα το προβάδισμα με 2-1. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Ξεκίνημα στο τέταρτο σετ με τον Δαμιανή να αξιοποιεί πάλι τα σερβίς του και ένας ακόμα πόντος, 0-3. Ο Άρης Νικαίας που επανήλθε άμεσα στην Α1 κατηγορία. Ήταν πριν από 2 χρόνια μια ξεχωριστή στιγμή όταν είχε εξασφαλίσει την παρουσία του πάλι στα σαλόνια.
μετά από 3 δεκαετίες. Υποβιβάστηκε τη σεζόν 21-22, αλλά εξασφάλισε αμέσως μετά την επιστροφή του. Χαιρόμαστε μάλιστα που βλέπουμε στην εξέδρα στο Στάδιο της Κεφυλίας τον αθλητή που είχε πρωταγωνιστήσει στη χρυσή εποχή του Αρνικέας, τον Ευθύμη Αμερικάνο. Τη δεκαετία του 80, με τον Αρνικέας να έχει πανελλήνιες διακρίσεις στις νεαρές κατηγορίες και να έχει βγάλει σπουδαίους αθλητές. Και φυσικά τότε να παίζει και στην Α1 με μπροστάρι τον Ευθύμη Αμερικάνο, σημερινό προπονητή. Ο Δαμιανής έδωσε συνέχεια στο πολύ καλό του ξεκίνημα στο σετ. Εδώ ένα ακόμα ποιοτικό forehand με πολύ φάλτσο για το 2-8. Όλα δείχνουν ότι και αυτό το match θα πάει στα 5 σετ. Βγάζει ένα πολύ καλό backhand αυτή τη στιγμή ο Μιχαηλίδης για να μειώσει. Ψηλά η μπάλα μένα, αλλά με φάλτσο. Μη σας κάνει εντύπωση που χάθηκε αυτό το σπίν από τον Δαμιανή. Δεν ήταν εύκολο. Δικαίωμα για πετσέτα. Με το σερβίς και πάλι ο Δαμιανής. 9-4. Φιλέ και έξω. Ζητάει συγγνώμη και ο Δαμιανής, βρήκε ελαφρώς το φιλέ και το δικό του χτύπημα. Πολλές ευκαιρίες για να πάρει το σετ. Και το καταφέρνει με 11-4. 2-2, όλα θα κρυθούν σε 5ο σετ. Hey φιλέ, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ένα τσί στο 5ο και καθοριστικό σετ με σερβίς από τον Μιχαηλίδη που αστοχεί στο μπάκατ φιλέ και έξω 0-1. Πολύ ωραία, ανοίγει την μπάλα με τον μπάκα. Το Δαμιανής παίρνει και το δεύτερο πόντο. Μετρούν οι σωστές επιλογές, μετράει το καθαρό μυαλό. Δυνάμεις βεβαίως έχουν και τα δύο παιδιά. Γεννημένος το 1996 ο Μιχαηλίδης. Γεννηθεί στο 99 ο Δαμιανής. Time out από την πλευρά του Αρνικέας. Με τον πολύπυρο φυσικά Καλίνκο Κρεάγκα να δίνει τις δικές του συμβούλες.
στο τρίτο παιχνίδι. Όλα κρίνονται στο πέμπτο σετ. 1-1 θυμίζουμε το σκορ ομάδων. Το Πέρα τρίτο στη βαθμολογία, 5 βαθμούς. Ο Άρης Νικαίας αναζητά την πρώτη του νίκη. Είναι στους 3 βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές. Ένα ακόμα σερβίς για το Δαμιανή. Τέταρτος πόντος. Δεν πατάει καλά για να κάνει το τρίτο σπιν σε αυτό το ράλι ο Μιχαηλίδης. 0-5 στην αλλαγή των πλευρών. Και 6-0 τώρα. Το τέλειο έχει κάνει ο Δαμιανής. Παίρνει τα σερβίς. Εδώ είναι sorry. Βρήκε η μπάλα στην κόχη του τραπεζιού. 6-1. Πολύ καλό backhand από τον Μιχαηλίδη. Το time out τώρα από την πλευρά του Πέρα. Η διαφορά παραμένει καλή για τον Δαμιανή. Ωστόσο το 6-0 έγινε 6-2 και τα σερβίς έχουν περάσει στον Μιχαηλίδη. Πέμπτη αγωνιστική, μην ξεχάσετε, στις 2 το μεσημέρι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Πρώτο ντέρμπι στη φετινή χρονιά. Πανηγυρισμός για τον Μιχαηλίδη. Καθώς μειώνει σε 6-3. Και άλλος πόντος 6-4. Έτσι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα πολύ γρήγορα σε δευτερόλεπτα στην επιτραπέζα της σφαίρισης. Είναι στα στοιχεία τα γοητευτικά του αθλήματος. Η αγώνια επίθεση από το Δαμιανή, που παίρνει και ένα πόντο ψυχολογίας μετά τους 4 σερί που έχασε. 7-4. Πολύ καλή παγιά. Βγήκε ελάχιστα από το τραπέζι. Δεν ήταν εύκολο στον Μιχαηλίδη να περάσει το σπιν. Τέσσερα οκτώ. Πολύ φιλόδοξο αυτό που επιχείρησε ο αθλητής του Πέρα. Υπέροχη ενέργεια. Την πανηγυρίζει δε όντως ο Μιχαηλίδης. Παίρνει και το χειροκρότημα. Με προσποίηση έστειλε την μπάλα στο άδειο τραπέζι, όπως λέμε. Και εδώ ελέγχει με το μπλοκ, επιθετικό μπλοκ στην επίθεση του Δαμιανή. 8-7. Yeah.
επίθεση και πανηγυρισμός τώρα από την πλευρά του Δαμιανή. Διατηρεί πάντα τον πρώτο λόγο, τα σερβίς έχουν πάει στο Μιχαηλίδη, 7-9. Πολύ καλό γύρισμα. Δεν ήταν η καλύτερη μπάγια του Δαμιανή που συγχαίρει τώρα τον αντιπαλό του. 8-9. 18. Στο match ball ο Δαμιανής. Από την καλή υποδοχή άρχισαν όλα. Έξω η μπάλα με το σερβίς του. Ο Στράτος Δαμιανής νικά με 3-2 σετ τον Ηλία Μιχαηλίδη. Στην εξαιρετική αυτή και αμφίροπη αναμέτρηση, το Πέρα Αθηνών παίρνει το προβάδισμα με 2-1 απέναντι στον Άρη Νικαίας. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Άρης Νικαίας, AS Pera, 1-2, τέταρτο στη σειρά μάτς, με το κίτρινο μπλουζάκι ο Γεράσιμος Πέτρης, με το γκρι ο Πέτιο Κράστεφ. Στήθηκαν ως πρώτοι αθλητές των ομάδων τους. Ο Γεράσιμος Πέτρης, διεθνής στις νεαρές κατηγορίες. Με συμμετοχή και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με συμμετοχή και σε διεθνή τουρνουά. Δευτεραθλητής Ελλάδας στο απλό, στις κατηγορίες των νέων ανδρών και των εφήβων. Πρωταθλητής Ελλάδας στο ομαδικό της παιδικής και της εφηβικής κατηγορίας. Επιθετικός στο στυλ παιχνιδιού όπως και ο Κράστεφ. Λέγαμε και νωρίτερα για τον Βούλγαρο ότι αγωνίζεται σε ομάδες 4 διαφορετικών χωρών. Πέρα από την Ελλάδα είναι ακόμα στη Σερβία, στην Ισπανία και στην Σουηδία.
όλες τις κορυφές διακρίσεις. Τις έχεις στην Βουλγαρία, στα εθνικά πρωταθλήματα. Διεθνής με την Βουλγαρία για σειρά ετών. Δεν παίρνει με δύναμη το σπιν του Πετρί και το εκμεταλλεύεται. Γυρίζει εκείνος, παίζει δυνατά με το forehand για το 0-1. Και τώρα 2-0, παίρνει τα σερβίς. Καλό σερβίς εδώ, ανάποδο, με κάτω φάλτσο, δηλαδή περιστροφή της μπάλας προς το έδαφος. Και εδώ ελέγχει πολύ ωραία, μετά το forehand, να βγάλει και διαγώνιο backhand ο Κράστεφ, 0-4. Πρώτος πόντος για τον Πετρί. Δυνατά χτυπήματα από τον Κράστεφ. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο χτύπημα, με τόσο φάλτσο που έβαλε στο σπιν ο Κράστεφ. Έτοιμος εδώ ο Πετρίς, πολύ ωραία να πέρασει την μπάλα στην ευθεία. Διαφορά ασφαλείας. Είδατε μία ακόμα κίνηση που δείχνει την κλάση του Κράστεφ. Στην ευθεία το forehand spin. Πολύ πλάγια στέλνει την μπάλα ο Πετρίς. Δεν την επαναφέρει ο Κράστεφ. Εδώ παίρνει η βολική μπάλα ο Πετρίς και παίζει αποτελεσματικά με το forehand. Και ένα ακόμα γερό χτύπημα. Έξι δέκα. Κεφάλτζο η μπάλα, δεν ήταν εύκολο να τη σηκώσει ο Κράστεφ. Μειώνει και άλλο ο Πετρίς. Έχει μπει μπαλάκι, δεν παίζει το πόντος. Επαναλήψη. Το 10. 18 να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί παίρνει τα σερβίς ο Κράστεφ.
Ο Πετρής έχει 3 πόντους στη σειρά. Να δούμε την περαιτέρω αντίδρασή του. Έξω αυτό το σπιν. 11-8 κλείνει το πρώτο σετ υπέρ του Πέτιο Κράστεφ. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Έναρξη στο δεύτερο σετ με σερβίς του Κράστεφ. Στο πρώτο του παιχνίδι, θυμίζουμε, ιτήθηκε από τον Καλίνγκο Κρεάγκα με 3-2 σετ και οριακή διαφορά στο φινάλε. Ο Πετρής στο πρώτο του μάτς έχασε με 3-0 σετ από τον Χρήστο Χριστόνοφ. Ένα 1-0 στα σετ εδώ ο Κράστεφ και 2-1 στους πόντους. Φανταστικός πόντος, εκπληκτικές προσπάθειες και από τους δύο αθλητές που παίρνουν το χειροκρότημα. 3-2 Κράστεφ. Σε δύο διαφορετικά σημεία τα σπιν του Πετρή και η ισοφάριση. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον αθλητικό ομίλο τα τάβλα. 4-0 ο Ολυμπιακός, με τον Οβτσάροφ να μπαίνει πρώτος παίκτης να δίνει δύο αγώνες. Νικά στα τρία σετ και τον Γιάννη Μπόσκοβιτς και τον Γεράσιμο Χατζηλιγερούδη. Ο Πετρής είναι σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με το ξεκίνημα του μάτς. Ουσιαστικό προβάδισμα για τον αθλητή του Αρνικέας. Έξι τέσσερα τώρα. Καλή υποδοχή και παίρνει τον πόντο Κραστεφ. (Συλίδη)
Πήρε ένα ρίσκο ο Πέτρης, δεν του βγήκε. Εξατμίστηκε και η διαφορά που είχε δημιουργήσει. Το 6-3 έγινε 6-6 τα σερβίς των Κράστεφ. Τέταρτος διαδοχικός πόντος για τον Βουλγάρο. Και πέμπτος, 8-6. Μειώνει στον πόντο τώρα ο Πετρής. Χάνει την επίθεση. Ξανά στο συν 2 και παίρνει και τα σερβίς ο Κράστεφ. Με τη βοήθεια της τύχης παίρνει την μπάλα ψηλά ο αθλητής του Αρνικίας και κάνει το καρφί. Εδώ δίνει μέτρια υποδοχή. Εκμεταλλεύεται ο Κράστεφ με δυνατή επίδεση, φτάνει στο set ball. Καλή επίδεση. Με γερό πάτημα. Διαγώνια. Και τώρα η ισοφάριση. Δέκα-δέκα. Από ένα σερβίς σε ένα λάξ. Τώρα οι αντίπαλοι. Δεν έκανε την καλύτερη υποδοχή, αλλά μετά το μπλοκ στην επίθεση του Κράστεφ είδε το Βούλγαρο να βγάζει την μπάλα out. Και ο Πετρής έχει το αβαντάζ αυτή τη στιγμή. Πάει να παίξει δυνατά με τον μπάκαντ, είναι άστοχος. Ο Κράστεφ ισοφαρίζει 11-11, έχει τώρα το σερβίς. Δεν είχε δύναμη η μπάλα στο τέλος, αλλά είχε φάλτσα. Αυτά μπέρδεψαν τον Κράστεφ, ο οποίος βρήκε αέρα. Δώδεκα-έντεκα. Και πάλι με τον backhand επιχειρεί να παίξει δυνατά. Και πάλι είναι άστοχος ο Πετρής. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολες οι μπάλες μετά την αναπήδηση και με φάλτσο.
Συναρπαστικό δεύτερο σετ. Χάνει τρίτη ευκαιρία στην παράταση ο Πετρής. Και ο Κράστεφ που είχε προηγηθεί με 18 ξαναπαίνει το σερβίς. Πολύ καλό backhand. Τέταρτη φορά το πλεονέκτημα στον αθλητή του Άρη. Αυτή τη φορά κρίνουν στην ομάδα του ότι χρειάζεται ένα time out και το παίρνουν. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup. Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε. Και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Στο τραπέζι και πάλι οι αθλητές. Ο Πετρής έχει το σερβίς 14-13. Πολύ ωραία, θα περάσει το backhand του ο Κράστεφ και θα ισοφαρίσει άλλη μια φορά. Θα σώσει τέταρτο set ball. Μεγάλος πόντος, πηγαίνει στο βούλγαρο αθλητή του Πέρα. Έχει αυτός τώρα το πλεονέκτημα. 14-15. Από το κέντρο θα σερβίρει ο Πετρής. Γυρίζει, παίζει με το forehand στο φιλέτο μπλοκ. 16-14, ο Κράστεφ 2-0 απέναντι στον Πετρή. Hey φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε. Και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Ξεκίνημα στο τρίτο σετ με σερβίς από τον Πετρή. Δέχεται ένα πολύ καλό επιθετικό μπλοκ από τον Κράστεφ. Δεν ήταν έτοιμος να απαντήσει. Και εδώ βγάζει το σερβίς έξω, όπως λέμε. Γυρίζει υπέροχα. Ο αθλητής του Πέρα παίζει δυνατά με το forehand. 2-0. Εδώ παίζει ρόλο και η ψυχολογία. Είχε την ευκαιρία το Πετρής που άρχισε ως outsider το match. Την ευκαιρία του να ισοφαρίσει. Δεν το κατάφερε. Και από την άλλη, έχοντας σώσει πολλές φορές το set ball ο Κράστεφ από τη στιγμή που έκανε το 2-0. Έχει τονωθεί ακόμα πιο πολύ στην αυτοπεποίθηση. Και φαίνεται αυτό σε χτυπήματα που βγάζει. 1-4.
Και εδώ θα ανοίξει το λεγόμενο backhand flick για να πάρει τον πέμπτο πόντο του ο Κράστεφ. Ένα. Εντυπωσιακό forehand spin άλλη μια φορά. Ηλίας Μιχαηλίδης θα αντιμετωπίσει τον Χρήστο Χριστόνοφ στο επόμενο μάτς. Οχτώ-δύο. Ήταν καλή υποδοχή με κάτω φάλτσο και χαμηλά το φιλέ. Γι' αυτό είδατε το spin να πηγαίνει στο φιλέ εδώ. Τυχερός ο Πετρής, φιλέ και μέσα. Για να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι ιδιαίτερο το τρίτο σετ. Μετά το μεγάλο προβάδισμα που δημιούργησε ο Κράστεφ. Άκρος θεαματικός και αυτός ο πόντος. Κάνει λόμπες ο Πετρής βάζοντας φάλτσο. Και θα χάσει ένα δικό του χτύπημα. Στο τέλος ο Κράστεφ. Αθόρυβα θα λέγε κανείς. Σερί πόντια από τον Πετρή, ο οποίος έχει φτάσει πολύ κοντά τώρα στον αντιπαλό του, 8-6. Ήταν 8-1 το σκορ. Εδώ όμως δεν μπορεί να αντέξει. Ο Κράστεφ παίζει πολύ δυνατά και σε δύσκολα σημεία. Και με το σερβίς δέχεται την μπάλα εκεί που τη θέλει ο Κράστεφ να παίξει πάλι δυνατά. Να φτάσει στο match ball. Υπέροχη η κίνηση. Πιβοτάρει από την πλευρά του backhand, να παίξει με forehand ο Πετρής, 7-10. Άστοχος εδώ, με αυτόν τον τρόπο κλείνει το match. Ο Πέτιο Κράστεφ επιβάλλεται με 3-0 σετ του Γεράσιμου Πετρή. Στέλνει το σκορ στο 3-1 υπέρ του Πέρα στην αναμέτρηση με τον Άρη Νικαίας. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε. Και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way.
Στο τραπέζι για το επόμενο μάτς έχουν μπει με το γκρι μπλουζάκι ο Χρήστο Χριστόνοφ για το Πέρα και με το κίτρινο ο Ηλίας Μιχαηλίδης του Άρη Νικαίας. Το Πέρα που είχε τις πιθανότητες με το μέρος του έχει ένα σαφές προβάδισμα με 3-1. Αν ο Χριστόνοφ επικρατήσει εδώ, τότε θα κρίθει και το μάτς. Αν ο Μιχαηλίδης νικήσει, θα πάμε σε ένα ακόμα ατομικό παιχνίδι του Καλλινικού Κρεάγκα με τον Στράτο Δαμιανή. Ενδιαφέρουσα και αυτή η κόντρα. Ο Χριστόνοφ, μέλος της Εθνικής Ομάδας Κύπρου, στην πρώτη χρονιά στην Ελληνική Α1. Από την άλλη ο Ηλίας Μιχαηλίδης. Με διεθνείς παραστάσεις και αυτός στο κοντινό παρελθόν, ως μέλος των εθνικών ομάδων. Με εμπειρία και από την Κύπρο παρεμπιπτόντος. Έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα εκεί. Και με το σερβίς 5-3. Κοντράρονται και δύο αριστερόχειρες αυτό το μάτς. Σφάλμα από τον Κυπριό. Έχει περάσει μπροστά, 6-5 τώρα ο Μιχαηλίδης. Το σερβίς 7-6. Καλό σπιν διαγώνιο. 6-8. Αλλαγή μπάλας. Ένα ακόμα σερβίς. 9-7. Ξανά στο σύν 2 ο Μιχαηλίδης. Βάζει την μπάλα σωστά, τη ρακέτα σωστά και επιστρέφει το σπιν ο Χριστόνοφ. Με το σερβίς 18. Μικρή βοήθεια από την τύχη, ο Μιχαηλίδης θα πάρει το πρώτο σετ με 11-8 στον αγώνα με τον Χριστόνοφ.
Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε. KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε. Και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Πρώτος πόντος στο δεύτερο σετ για τον Χριστόνοφ. Είδατε εδώ με προσποίηση και πώς το πανηγυρίζει ο Μιχαηλίδης αυτό το forehand spin. Αλλού κοιτούσε και αλλού έστειλε την μπάλα. Δύο, τρία. Σοφάριση. Ο Κύπριος πρωταθλητής που δεν μετέχει στο διεθνές τουρνουά φιλίας που γίνεται αυτές τις μέρες στη Λευκωσία και είναι εδώ να ενισχύει την ομάδα του. Παρεμπιπτόντως το καθιερωμένο τουρνουά με προσκλήσεις που κάνει η Παγκύπρια Ομοσπονδία Επιτραπέζα της Φύρισης κάθε χρόνο. Είναι παρούσα φυσικά και φέτος η Ελλάδα. Έχει ολοκληρωθεί το ομαδικό και στο ομαδικό Ανδρών είναι νικήτρια η ελληνική αντιπροσωπευτική ομάδα. Είχε 4 νίκες. Η γυναική ομάδα διεκδικούσε το μετάλλιο. Να το σκόρ είναι 6-4 τώρα για τον Χριστόνοφ. Να συμπληρώσουμε ότι στην Κύπρο αγωνίζονται ο Αλεξάνδρος Μαδέσης, ο Σάθης Μανολόπουλος. Στην ανδρική ομάδα η Μαύρα Κοντοπούλου, η Άλκης της Κασίμη στην γυναικεία. Με υπεύθυνο τον ομοσπονδιακό προπονητή Κώστα Βατσάκλη. Γίνονται επίσης ατομικά αγωνίσματα. Τελειώνει την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου το event. Διακυμάνσεις και πάλι, ισοφάριση από τον Μιχαηλίδη. Εφτάξει. Ωραίο ράλι. Ήταν πολύ δύσκολο στο τέλος αυτό που επιχείρησε ο Χριστόνοφ. Από την πλευρά του δικού του forehand να παίξει δυνατά με τον backhand. Εδώ πολύ ωραίο χτύπημα, διαγώνια. Σέρβις ο Χριστόνοφ. Μια 8.
100 φόρχα τη διαγώνια. Δεν ήταν στην μπάλα ο Χριστόνοφ. 9-9. Σε την πόλη ο Κύπριος. Έντεκα-εννέα. Επικρατεί με οριακή διαφορά ο Χριστόνοφ στο δεύτερο σετ και ισοφαρίζει σε 1-1. Ει hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Σε επίθεση στο πρώτο πόντο στο ξεκίνημα του τρίτου σετ από τον Μιχαηλίδη. Το λεγόμενο τσαφ. 2-0. Τρίτος πόντος για τον αθλητή του Πέρα. Ένα ακόμα σερβίς ο Μιχαηλίδης. Έπιασε το sorry ο Χριστόνοφ, την μπάλα είχε φάλτσα, δεν μπόρεσε να την βρει ο Μιχαηλίδης. Έστειλε πολύ πλάγια την μπάλα, γύρισε μεν ο Μιχαηλίδης, δεν είχε όμως την καλύτερη θέση. X3. Σταθερά το πάνω χέρι στο σετ το Χριστόνοφ. Καλή επίδεση τώρα διαγώνια.
μπορεί να νιώθει ασφαλής ο Χριστόνοφ, έτσι όπως εξελίσσεται το σετ. Αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει. Να δούμε στα σερβίς τώρα του Χριστόνοφ. 9-5. Δεν βρίσκει την μπάλα στην καλή υποδοχή του Μιχαηλίδη. Το Πέρα που έχει φυσικά και πολλούς τίτλους στο παλμαρέ του, μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην έχει δημιουργήσει την πολύ ισχυρή ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει τίτλους, αλλά φυσικά η ιστορία του είναι χρήσιμη και από τα χρόνια της Α' Εθνικής, μετά στα χρόνια της Α1, 18 τίτλοι συνολικά για το Πέρα Αθηνών. 11-7 στο μεταξύ, θα πάρει το τρίτο σετ ο Χριστόνοφ, προηγείται με 2-1. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε. KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα. Κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε. Και τέλος, λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way. Στην έναρξη του τέταρτου σετ, ο Χριστόνοφ προηγείται 1-0. Αν ο Χριστόνοφ, θυμίζουμε, επικρατήσει σε αυτό το μάτς, τελειώνει και η ομαδική αναμέτρηση. Time out στο μεταξύ από την πλευρά του Άρη Νικαίας, καθώς στην έναρξη του τέταρτου σετ προηγείται ο Χριστόνοφ με 3-0. Ξανά στο τραπέζι. Ένα ακόμα σερβίς ο Μιχαηλίδης. Πολύ δυνατά παίζει διαγώνια ο Χριστόνοφ. 4-0. Και 5-0 τώρα, με ένα ακόμα αποτελεσματικό forehand. Μεγαλώνει η προσέλευση του κόσμου στο μεταξύ, στο στάδιο της Κεφυλίας, για το μεγάλο μάτς Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που θα ακολουθήσει στις 2. Πρώτος πόντος αυτό το σετ για τον Μιχαηλίδη. Και 6-2.
Αντιδρά καλά ο Μιχαηλίδης, αλλά η διαφορά παραμένει ουσιαστική. Τρία-εφτά. Είχε φάλτσο το χτύπημα από τον Μιχαηλίδη, άσχετα αν δεν είχε δύναμη. Καλή προσπάθεια πάντως από τον Χριστονόφ. Και εδώ κάτι ανάλογο. Πήγε να παίξει δυνατά εκεί που δεν βρισκόταν ο αντίπαλος. Έξω το σπίνο Μιχαηλίδης καταφέρνει να πλησιάσει. Με αυτό το σπιν στα πλάγια. Φτάνει την διαφορά στο συντρία ο Χριστόνοφ. Εδώ δεν μπορεί να παίξει με τον μπάκατ. Καλή υποδοχή από τον Μιχαηλίδη που παίρνει τα σερβίς. Να δούμε την επιλογή του. Έξω το δεύτερο μπάκατ. Μεγάλο το πλεονέκτημα για τον Χριστόνοφ αυτή τη στιγμή με 9-6. Εξακολουθεί να κυνηγά το παιχνίδι και καλά κάνει ο Μιχαηλίδης τα σερβίς στον Κυπριό. Match ball. Έντεκα-εφτά. Ο Χρήστο Χριστόνοφ νικά τον Ηλία Μιχαηλίδη με 3-1 σετ και το Πέρα Αθηνών επικρατεί με 4-1 του Άρη Νικαίας στο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών 2023-2024 που είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από το κανάλι GRE78 στο YouTube και την χορηγική συνεργασία της efoepa με τον όμιλο KOUSgroup. Hey, φίλε, έμαθες για τη νέα εφαρμογή Fleet Reminder του ομίλου KOUSgroup? Όντως σου λέω, δεν είναι τυχαίο που λένε KOUSgroup, εξυπηρέτηση που δεν χωράει ο νους. Θέλετε να κλείσετε ραντεβού για σέρβις ή άλλη εργασία? Μπείτε τώρα στο fleetreminder.gr. Βλέπετε διαθεσιμότητα, κλείνετε ραντεβού για τις εργασίες που επιθυμείτε και τέλος λαμβάνετε επιβεβαίωση με μήνυμα στο κινητό σας. Έτσι απλά. Fleet Reminder, η νέα εφαρμογή του ομίλου KOUSgroup. Το KOUS με κάπα, γιατί όλα γυρίζουν γύρω από το κάπα. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals the KOUS way.